Είμαστε σήμερα σε μια ημερίδα να μιλήσουμε για χωροταξικό σχεδιασμό, για στρατηγικό χωροταξικό σχεδιασμό, για το καινούριο νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει χρόνιες προσπάθειες, θα έλεγα, του ελληνικού κράτους από την εποχή του αείμνηστου Αντώνη Τρίτσι, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα χωροταξικό σχεδιασμό λειτουργικό και εντός χρονικών ορίων που να μπορούν να ισχύουν, έτσι ώστε να έχει ένα κοινωνικό αποτέλεσμα και ένα αντίκτυπο που να μπορεί πράγματι να αποτυπωθεί. Ελπίζουμε ότι με το καινούργιο αυτό νομοσχέδιο θα διορθωθούν αρκετές αγκυλώσεις που αφορούσαν στα θέματα των μελετών τέτοιου είδους χωροταξικών σχεδίων. Όμως, ως τεχνικό επιμελητήριο, υποχρεούμαστε να επισημάνουμε το γεγονός ότι ο βασικός μηχανισμός εξέτασης και τον τούπου σου είναι ο ίδιος όπως και στο προηγούμενο. Και άρα, αρκετές καθυστερήσεις οι οποίες προκύπτουν από αυτού του είδους την υποστελέχωση υπηρεσιών και τέλος πάντων την πολυνομοθεσία δεν έχει διορθωθεί ακόμα. Νομίζω ότι είμαστε εδώ όμως με τον κύριο, με τον καταλληλότερο άνθρωπο. Ο κύριος Μπακογιάννης είναι γνωστός για το γεγονός ότι αφενός με ξέρει το αντικείμενο και φετέρου ότι κάνει παρεμβάσεις για να διορθώσει τα κακό σκήμενα. Νομίζω ότι μετά από μια γόνιμη συζήτηση θα έχουμε ένα αποτέλεσμα ακόμα καλύτερο για αυτό το οποίο ήρθαμε να συζητήσουμε. Οπότε, ως προς την ουσία, ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων, ο τεχνικός κόσμος συμφωνεί και απλά έχετε μια ένσταση για τον τρόπο εφαρμογής της καθυστέρησης? Θα έλεγα ότι δεν είναι ένσταση, απλά έχει να κάνει με μια δεδομένη παθογένεια του ελληνικού δημοσίου, η οποία έρχεται και δεν έχει διορθωθεί με το παρόν νομοσχέδιο. Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι μερικά πράγματα δυστυχώς είναι και άλυτα καμία φορά, επομένως είναι ένα ζήτημα ολόκληρο, αλλά νομίζω ότι τέλος πάντων μέσα από τη συζήτηση κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Σίγουρα είναι ωφέλιμο επίσης το κομμάτι που θα μας εξηγήσει ακριβώς τις διατάξεις του νόμου με βάση τον οποίο πρέπει να δομηθούν και να ολοκληρωθούν τα τούπου σου με τη βοήθεια των Δήμων. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και ένα άγχος εκλογιμότητας που δεν είναι το ίδιο έτσι, σε όλους τους βαθμούς της αυτοδιοίκησης και του κράτους. Ακριβώς γι' αυτό το τούπου σου, επειδή σπάει το αντικείμενο σε κάτι μικρότερο και κάτι πιο λελογισμένο, είναι πιο πιθανό να λειτουργήσει σε σχέση με τα γούπου σου και τα σκουάπ τα οποία ήταν τεράστια. Αναφέρεται επίσης, η αλήθεια είναι και κάποιο σκουάπ πέρα από το κομμάτι του Ιναχωρίου, το οποίο είναι μια ειδική κουβέντα γιατί φαίνεται να έχει ξεχαστεί κάπου στους διαδρόμους των υπηρεσιών. Η αλήθεια είναι όμως ότι τουλάχιστον για τα σκουάπ Αρμένου, ας πούμε, και τη Γεωργιούπολη είχε έρθει και η ώρα της αναθεώρησής τους. Γιατί αυτού του είδους οι στρατηγικοί σχεδιασμοί δεν μπορεί παρά να είναι και δυναμικοί. Και σε αυτή τη λογική νομίζω ότι το τούπου σου θα βοηθήσει στο να γίνουν διαδικασίες οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια επί της ουσίας ξεχνιόντουσαν από τους δήμους κυρίως.